Λοιπόν, κολλήματα, έμονες ιδέες ή πράξεις. Κολλήματα, έμονες ιδέες ή πράξεις είναι μια κατάσταση την οποία λίγος πολύ την έχουν αντιμετωπίσει όλοι, όχι σε παθολογικό επίπεδο. Όλοι λίγος πολύ έχουμε κολλήσει. Όλοι λίγος πολύ έχουμε μια εντός εισαγωγικών έμονη ιδέα. Τι είναι έμονη ιδέα? Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρεις, ας ξεκινήσουμε από αυτό, τι είναι έμονη ιδέα, και από εκεί και πέρα είναι η λεγόμενη, με την παθολογική της έννοια, εγώ θα ήθελα σε πρώτη φάση να την ορίσουμε. Και όταν λέμε με την παθολογική της έννοια, εννοούμε ενοχλητικές σκέψεις ή εικόνες τις οποίες μπορούμε να έχουμε και οι οποίες επαναλαμβάνονται στο μυαλό μας κάποιες φορές. Και σαφώς από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές, και συνοδεύονται από πολύ δυσάρεστα συναισθήματα για αυτού του είδους τις εικόνες τις οποίες έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτού του είδους τα συναισθήματα, μπορεί να είναι άγχος, φόβος, ανασφάλεια. Σίγουρα όμως δεν είναι τρέλα, δηλαδή το άτομο δεν πρόκειται να τρελαθεί με την κλασική, την παραδοσιακή έννοια που συνηθίζουμε να δίνουμε. Και σίγουρα είναι καταστάσεις οι οποίες τουλάχιστον σε χαρακτηριολογικό επίπεδο μπορεί να έχουν συμβεί στον καθένα, Νίκο. Δηλαδή, ναι, λίγος πολύ όλοι μπορούμε να έχουμε κολλήσει με κάποια ιδέα, μπορούμε να έχουμε κολλήσει με κάποια εικόνα, την οποία να τη φέρνουμε συνεχώς και συνεχώς στο μυαλό μας. Λοιπόν, παράδειγμα, εγώ έχω μία αιμονή να ελέγχω 10 φορές τους τίτλους πριν βγω στον αέρα σε μία εκπομπή. Έχω πρόβλημα? Όχι. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν αυτό γίνεται σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά και αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν αποτελεί πρόβλημα για τη λειτουργία σου την καθημερινή, νομίζω ότι τότε δεν είναι πρόβλημα. Αν τώρα, όταν οι 10 φορές. Και στους υπόλοιπους. Σαφώς μεταφέρεις άγχος και στους υπόλοιπους. Υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί τώρα η Δανάη και Βάκη πάνω οι σκηνοθέτες μου να μου λέει μου δημιουργείς άγχος. Σαφώς μεταφέρεται άγχος. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι η Δανάη να μην μπει στο παιχνίδι το δικό σου και να αρχίσει, ναι, και αυτή να το κοιτάζει συνεχώς 11, 12, 13, 14 φορές. Οπότε βοηθώντας ή προσπαθώντας να βοηθήσω με κάποιον άνθρωπο με αυτού του είδους τις συμπεριφορές, οφείλουμε να του ξεκαθαρίσουμε ότι ίσως πρέπει να επαναλαμβάνει πολύ λιγότερο αυτού του είδους τις συμπεριφορές σε σχέση με αυτές τις οποίες θέλει. Και όχι να μπούμε στο παιχνίδι του, ούτως ώστε πράγμα το οποίο το κάνουμε δυστυχώς πολλές φορές. Έτσι, λοιπόν, σε αυτού του είδους την παθολογία. Πάμε να το προχωρήσουμε. Οι συνηθισμένες ψυχαναγκαστικές πράξεις. Ποιες είναι, πιο συνηθισμένες? Συνηθισμένες ψυχαναγκαστικές πράξεις. Καταρχήν, οι ψυχαναγκαστικές πράξεις είναι πράξεις τις οποίες τις κάνουμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να σβήσουμε, να μειώσουμε, να χαλαρώσουμε αυτές τις έμονες ιδέες τις οποίες έχουμε. Δηλαδή, αν έχω μια έμονη ιδέα, το σπίτι μου είναι βρώμικο, μπαίνω στην ψυχαναγκαστική πράξη να το καθαρίζω συνεχώς. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να πούμε ότι αυτού του είδους οι ψυχαναγκαστικές πράξεις είναι πράξεις οι οποίες τακτοποιούμε κάποια πράγματα, πράξεις που μπορούμε να μετράμε συνήθως σε κάποια πράγματα, πράξεις στις οποίες να έχουμε την αίσθηση ή την έννοια ότι κάποιος μπορεί να κινδυνεύει από κάτι, ή από εκεί και πέρα κάποιες εικόνες τις οποίες μπορούμε να έχουμε, και επιστρέφω στο κομμάτι των ιδεών που έλεγα προηγουμένως, Νίκο, εικόνες σεξουαλικότητας τις οποίες δεν είναι και τόσο αποδεκτές από εμάς τους ίδιους. Αλλά έρχονται και με κάποιο τρόπο κολλούν ουσιαστικά σε εμάς. Λοιπόν, έσκασε μια ασφάλεια τώρα. Δεν πιστεύω να φοβήθηκες, Νίκο. Όχι, απλώς τρόμαξα. Είμαστε σε ετοιμότητα. Ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ναι. Η συζήτησή μας είναι τόσο ζεστή, νομίζω, ναι, που προκάλεσε. Έκρηξε ακόμα και στην ασφάλεια, υπερθέρμανση της ασφάλειας από εκεί πέρα. Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ξέρεις ότι αν προσπαθήσουμε να δούμε τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίδρασης, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο συμπεριφοράς του ψυχαναγκαστικού ατόμου, θα πούμε ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει τελειομανία, δηλαδή προσπαθεί να κάνει τα πάντα τέλεια, είναι τελειοθύρας, άρα είσαι τελειοθύρας ουσιαστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο προσπαθείς για το καλύτερο. Έχει πειθαρχία, έχει ευσυνειδησία, έχει έτσι μια άκαμπτη ηθική, και σε πιο ενδοψυχικό επίπεδο, αν προσπαθήσουμε να το δούμε, είναι ένα άτομο το οποίο συνήθως έχει συναισθήματα θυμού τα οποία δεν μπορεί να τα εκφράσει σε εκείνη τη φάση. Ένας λανθάνων θυμός, δηλαδή. Είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Είναι άτομα, ναι, αν είναι άτομα τα οποία συνήθως, ξέρεις, είναι πάρα πολύ. Έχουν μια πίεση του χρόνου και είναι πάρα πολύ άκαμπτα στα διάφορα ραντεβού τα οποία μπορούν να έχουν τελικά στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, ο ψυχαναγκαστικός ποτέ δεν θα έρθει ίσως στο ραντεβού του στο και 10, στο και 20, στο και 4, για παράδειγμα. Θα έρθει σίγουρα στο παρα 5, στο παρα 10. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ωστόσο του τύχει κάτι στον δρόμο και καθυστερήσει, πώς θα αισθανθεί, δηλαδή, αν φτάσει και 20. Τύψεις. Και συνήθως εκτός από τύψεις μπορεί να υπάρξει ακόμα και ο θυμός. Όπως σου έλεγα προηγουμένως, υπάρχει θυμός προς τον ίδιο τον εαυτό, έτσι. Θυμός προς τον ίδιο τον εαυτό, γιατί όπως σου έλεγα προηγουμένως, υπάρχει μια πάλη ανάμεσα στο θυμό ο οποίος υπάρχει στο ίδιο το άτομο και ανάμεσα στις τύψεις και στις ενοχές τις οποίες έχει. Όταν με κάποιο τρόπο ξεφύγει από τα εσκαμμένα, από αυτά που ο ίδιος θεωρεί κουτάκια ουσιαστικά στη ζωή του,
ο θυμός τον οποίο μπορεί να έχει, μπορεί να βγει και ο οποίος μπορεί να μην συγκεκριμενοποιείται απέναντι σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ή άτομο. Αλλά γενικότερα, ναι, να γενικευτεί από εκεί και πέρα προς κάποιον. Εγώ καταλαβαίνω από όσα μου λες ότι πάνω κάτω όλοι είμαστε ψυχαναγκαστικοί. Το θέμα είναι πότε πρέπει, Νίκο, να ζητήσουμε βοήθεια. Ναι. Λίγο πολύ στοιχεία ψυχαναγκασμού μπορούμε να πούμε, Νίκο, ότι έχουμε όλοι ή ότι έχουμε αρκετοί, αν το θέλεις. Αλλά το θέμα είναι ότι σε επίπεδο παθολογικό, όπου εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα και η διαφορετικότητα έχει να κάνει, Νίκο, ότι τελικά ο παθολογικά ψυχαναγκαστικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην εργασία του δεν είναι σωστός. Ένας άνθρωπος ο οποίος προτού βγει από το σπίτι του μπορεί να κοιτάξει 10, 15, 20, 30 φορές το κατά πόσον κλείδωσε. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επιστρέψει στη μέση της διαδρομής από το σπίτι του προς την εργασία του για να δει αν έκλεισε το θερμοσύφωνα, για παράδειγμα, ή αν έκλεισε το μάτι της κουζίνας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τυρανιέται με την κοινώς λεγόμενη έννοια στην καθημερινότητά του, ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα δεν ζει καλά, θα λέγαμε, ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα και έχει πρόβλημα στην πρόσληψη τροφής, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κοιμάται καλά ίσως, άρα θα λέγαμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυσλειτουργικός στην καθημερινότητά Ερώτηση. Του. Θα χτυπήσει ένα καμπανάκι. Θα το καταλάβουμε εμείς αυτό το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ή θα πρέπει να έρθει η γυναίκα μου, η ξαδέλφη μου, η μητέρα μου να μου πει Νίκο, κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Ξέρεις, τις περισσότερες φορές εμείς οι ίδιοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς όταν αρχίζουν οι ψυχαναγκασμοί και πολλαπλασιάζονται. Γιατί εντάξει, στα αρχικά στάδια είναι κάτι το οποίο μας δίνει σιγουριά, μας δίνει ασφάλεια, μας δίνει, αν το θέλεις διαφορετικά, καταπραίνει γενικότερα αυτού του είδους την τελειομανία την οποία έχουμε. Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά, όταν αυτή η κατάσταση αρχίζει και γίνεται ακραία, εμείς οι ίδιοι δεν αντέχουμε τον εαυτό μας, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει στραβά με εμάς, γινόμαστε δυσλειτουργικοί στην καθημερινότητά μας, οπότε μπαίνουμε στη συνέχεια στη διαδικασία να ζητήσουμε βοήθεια. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, η οικογένεια πάντα πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Τα άμεσα έτσι εμπλεκόμενα άτομα πρέπει να είναι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να τον βοηθήσουν το άτομο να συνειδητοποιήσει τη δυσλειτουργικότητά του αυτή, να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας, ψυχολόγο, ψυχίατρο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και σαφώς, όπως έλεγα προηγουμένως, να μην μπει στο παιχνίδι του. Δηλαδή, να, κοίταξε, βγήκαμε έξω, φτάσαμε στη μέση της διαδρομής, έχεις κλείσει το θερμοσύφωνα, να ξαναγυρίσουμε. Γιατί είναι πολύ εύκολο αυτού του είδους οι συμπεριφορές να είναι εντός εισαγωγικών μεταδοτικές. Υπό την έννοια του ότι τελικά από εκεί που κάποιος αρχίζει και αγχώνεται για το κατά πόσον κλείδωσε την πόρτα του σπιτιού του και επιστρέφει κάποιες φορές, να επιστρέψει μαζί με το άτομο, το άμεσο κοντινό του άτομο. Οπότε να υπάρξει θέμα και στο συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε αποστασιοποιημένοι από την κατάσταση. Δηλαδή να μην εμπλακούμε σε αυτή την κατάσταση. Να τον προχωρήσω λίγο παρακάτω. Ψυχαναγκασμός και κατάθλιψη είναι δύο έννοιες οι οποίες συνδέονται. Είναι δύο έννοιες γυτνιάζουσες. Κατάθλιψη θα έλεγα ότι. Είναι το επόμενο βήμα η κατάθλιψη. Όχι, θα έλεγα ότι καταρχήν ο ψυχαναγκασμός, αν το θεωρήσουμε, ανήκει στη μεγάλη οικογένεια, στη μεγάλη κατηγορία των αγχωδών καταστάσεων τις οποίες έχουμε. Η κατάθλιψη είναι μια διαφορετική κατάσταση, έχει να κάνει με το συνέστημα. Ξέρεις, ο ψυχαναγκαστικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκφράζει το συνέστημά του. Δεν μιλάει για το συνέστημά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αρκετά ορθολογιστής. Άλλωστε έχουν γίνει έρευνες και έχει βρεθεί ότι κάποιες ομάδες εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι λογιστές, όπως για παράδειγμα οι ξυλουργοί, όπως για παράδειγμα οι φιλόσοφοι, είναι περισσότερο ψυχαναγκαστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουν καταπιέσει το συναισθημά τους. Αντιθέτως, ο καταθλιπτικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει το συναισθημά του, έστω και με την αρνητική έννοια. Ένας άνθρωπος ο οποίος το εκφράζει το συναισθημά του, έστω και με την αρνητική έννοια. Άρα λοιπόν, εδώ είναι μια ουσιώδης διαφορά, έστω και αν πολλές φορές, με βάση έρευνες πάλι που έχουν γίνει, φαίνεται ότι είτε ο ψυχαναγκασμός οδηγεί ή μπορεί να δυναμώνει είτε μπορεί να μεγαλώνει μια ήδη προϋπάρχουσα κατάθλιψη, είτε μια χρόνια κατάθλιψη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τελικά να μετατρέπεται σε μια ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Δηλαδή, το άτομο προκειμένου να ανταπεξέλθει σε μια δύσκολη, δυσβάστακτη καθημερινότητα, το καταθλιπτικό άτομο, να αρχίζει να εμφανίζει ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Τη δυσβάστακτη καθημερινότητά του. Λοιπόν, πάμε να εστιάσουμε λίγο για τους τρόπους που συγγενείς και φίλοι μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Ναι, όπως έλεγα, Νίκο, προηγουμένως, τελικά το πρώτο βήμα είναι να αποστασιοποιούμαστε από αυτή την κατάσταση. Πατάμε εντός αγωγικών σε ένα σταθερό σημείο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε το άτομο το οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Δεν γινόμαστε ένα με αυτό το άτομο. Δεν μπαίνουμε σε αυτού του είδους συμπεριφορά, δεν ανοίγουμε μαζί του αυτά τα κουτάκια στη συμπεριφορά που έχει.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι προσπαθούμε να έρθουμε στη θέση του, αλλά πάντα με βοήθεια, πάντα με μια έτσι σταθερή κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό το ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το άτομο όχι σαν ένα πρόβλημα, το ίδιο το άτομο, έστω και αν η συμπεριφορά του είναι προβληματική, αλλά να αντιμετωπίζουμε τον πάσχοντα σαν ένα άτομο το οποίο απλά πάσχει, τίποτα περισσότερο, όχι σαν ένα πρόβλημα των ίδιων, αυτών καθεαυτών. Προστατεύουμε, όπως έλεγα, τον εαυτό μας και από εκεί και πέρα τον βοηθάμε, τον προτρέπουμε να αποτανθεί σε κάποιο ειδικό της ψυχικής υγείας όταν τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν έτσι μια παθολογική βάση. Το άτομο δηλαδή είναι δυσλειτουργικό στην καθημερινότητά του, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει από μια πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη. Και είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι λίγος πολύ όλοι οι ψυχαναγκαστικοί καταλαβαίνουν τη δύσκολη καθημερινότητά τους. Όλοι οι ψυχαναγκαστικοί καταλαβαίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο, αυτό που έχω είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει να το εξελίξω. Κρατάει λίγο πίσω, ωστόσο υπάρχει ακριβώς λύση. Εκεί καταλήγουμε. Ακριβώς, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Μάλιστα. Είτε με φαρμακολογική θεραπεία, είτε με θεραπεία σε ψυχολόγο, ούτως ώστε να, σε θεραπεία ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε από εκεί πέρα το άτομο να ανταπεξέλθει. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητήσαμε σήμερα και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Σωστά. Ακριβώς. Λοιπόν. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους με ποσοστά σε επίπεδο παθολογίας τουλάχιστον. Είναι η δεύτερη ή τρίτη παθολογία, εξαρτάται, σε ποσοστά τα οποία φτάνουν στο 3-4% στο γενικό πληθυσμό. 3-4%. Κατ' άλλες έρευνες 3, κατ' άλλες 4, κατ' άλλες 2%. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό είναι σε χαρακτηριολογικό επίπεδο, όπως έλεγα. Ναι. Λίγος πολύ όλοι έχουμε βιώσει και έχουμε ζήσει μια παρόμοια κατάσταση. Μάλιστα. Νίκο. Λοιπόν, Νίκο, να σας ευχαριστήσω πολύ.